Πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας, κύριε Δική μου χαρά, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα για όλους τους στείλετε. Σας περιμέναμε, γραμματέα. Και εγώ ήθελα να έρθω, αλλά με το τρέξιμο. Πού να προλάβετε κι εσείς. Τώρα έχετε μπει και στα TikTok, θα μας τα πείτε. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε κατευθείαν στα θέματα που κι εσείς ο ίδιος θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι, γιατί είναι τα θέματα και η ατζέντα και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν σας κρύβω, κύριε Γενική Γραμματέα, όταν διάβασα την επιστολή Μητσοτάκη στη Φοντερ Λάιεν, λέω δεν μπορεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσχωρήσει στο κουκουέ. Μιλάει ουσιαστικά για την εσωκέρδεια των πολυεθνικών εταιριών, μιλάει για την ασύμμετρη δύναμη και που διαβρώνουν οι πολυεθνικές το εισόδημα των πολιτών, των μισθωτών και των συνταξιούχων. Το ερώτημα είναι, εάν εσείς θεωρείτε ότι αυτή η επιστολή είναι σε καλό δρόμο και ποια είναι τα μέτρα που πιστεύετε ότι πρέπει να έρθουν τώρα άμεσα, μπας και περιοριστεί αυτή η γάγκρινα που λέγεται ακρίβεια. Καλά, να σας πω την αλήθεια, και εγώ αναρωτήθηκα στην αρχή αν του πήρε 32 χρόνια του κύριου Μητσοτάκη να καταλάβει τι ψήφισε, και αυτός και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων πλην ΚΚΕ το 1992, με την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, με τη συνθήκη του Μάστριχτ, που έγινε, μετέτρεψε την ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ήρθε και η ΟΝΕ και αποτελείωσε την κατάσταση. Αυτά υπέγραψα ακριβώς, την ασυδοσία των πολυεθνικών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που για τα κέρδη τους δεν διστάζουν και να ανεβάζουν τις τιμές όπου τους βολεύει για να έχουν περισσότερα κέρδη και όπου θέλουν σε άλλες χώρες, μεγαλύτερες κυρίως οικονομίες, όπου βρίσκουν ανταγωνιστές εκεί για να έχουν περισσότερη μάζα εμπορευμάτων να πουλάνε, άρα να έχουν πάλι κέρδη για αυτό το λόγο, να μειώνουν τις τιμές και να υπάρχει αυτή η κατάσταση και να την πληρώνει φυσικά ο ελληνικός λαός ή άλλοι λαοί άλλων χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης, των κρατών μελών. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία. Ο ανταγωνισμός, οι πολυεθνικές οδηγούν εκεί. Και το ξέρει πολύ καλά αυτό η κυρία Φοντερ Λάιεν, γιατί αυτό είναι η αναγκαιότητα εντός εισαγωγικών ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υπάρχει, για να υπερασπίζεται αυτά τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των λόμπι, των κερδών, των καπιταλιστικών κλπ. Άρα, γραμματέα, δεν υπάρχει καμία σωτηρία κατά τη γνώμη σας, γιατί η πρόταση που κάνετε εσείς για το μηδενισμό του ΦΠΑ σε ενέργεια και σε βασικά προϊόντα, σας κατηγορούν ότι είναι μια πρόταση που θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία και ότι επί της ουσίας είστε έξω από το χώρο και έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέει κανείς. Όχι, ο μόνος που είναι μέσα στον πραγματικό χορό και ξέρει να τον χορεύει καλά είναι μόνο το ΚΚΕ. Οι άλλοι κοροϊδεύουν. Και τέτοια κοροϊδία ήταν και η επιστολή στη Φον Ντερ Λάιεν του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Οι καταστάσεις αλλάζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, αυτή που είναι με τη συνθήκη που υπάρχει και αυτό που υπηρετεί, τα συμφέροντα των λίγων που υπηρετεί, γίνεται όλο και χειρότερη, γιατί αυτές είναι οι πολιτικές της, αυτά είναι τα μεγάλα συμφέροντα που υπηρετεί. Άρα λοιπόν η διέξοδος βρίσκεται μόνο στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, που είναι και η μόνη ρεαλιστική. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα άμεσα ζητήματα, όχι για τη Δευτέρα παρουσία, αλλά για τώρα, από την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κλπ. Είναι μια αρχή, μια ανάσα. Όχι ότι λύνει το πρόβλημα εδώ του πληθωρισμού. Γενικά υπάρχει μια παγίδα εδώ. Τι θέλω να πω. Καλώς να μειωθεί ο φόρος και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά οι επιχειρήσεις που εσείς τις κατηγορείτε ότι κερδοσκοπούν, πάλι θα έχουν κέρδος. Δηλαδή το κράτος θα την πληρώσει. Αυτές θα συνεχίσουν να βγάζουν χρήματα εις βάρος μας. Μα γι' αυτό λέμε ότι τα πρόστιμα που δήθεν θέλει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που βάζει, λέει, το ελληνικό κράτος και το προτείνουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αυτό ακριβώς δείχνει. Για παράδειγμα, η εταιρεία αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα, που της επιβλήθηκαν πρόστιμα, ξέρετε ότι είναι το 1,5% του τζίρου της, του χρονιάτικου. Ναι, το είπαμε και πριν. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για μεγάλο έσχος, για κοροϊδία. Την ίδια ώρα που η ίδια την ποινή, ας την πούμε έτσι, αυτή το πρόστιμο, το έχει βάλει ήδη στις επισφάλειες της επιχείρησης για το 2024. Δηλαδή συμφωνημένα από τα πριν, και είναι καθαρά τα ζητήματα και κοροϊδία μεγάλη προς τον ελληνικό λαό. Για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση χρειάζεται οπωσδήποτε ουσιαστικά μέτρα και να πας στην αιτία και στην ουσία του προβλήματος. Και η ουσία του προβλήματος είναι να καταργήσεις αυτή τη συνθήκη της ΕΕ
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φύγεις από αυτά τα δεσμάκια, από αυτή τη φυλακή και βεβαίως να πάρεις συγκεκριμένα μέτρα. Να σας πω μερικά από αυτά. Για παράδειγμα, το ζήτημα, για να εξηγούμε και στον ελληνικό λαό τι σημαίνει πληθωρισμός και τι σημαίνει ακρίβεια και πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Το ζήτημα, για παράδειγμα, της πολιτικής που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας αβέρτα ζεστό χρήμα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οδήγησε σε εκτείναξη του πληθωρισμού, σε άνοδο μεγάλη των τιμών. Γιατί βεβαίως η μάζα του χρήματος που κυκλοφορούσε ήταν μεγαλύτερη από αυτό που μπορούσε να είναι η μάζα των εμπορευμάτων που πουλιόνταν. Είναι φυσιολογικό αυτό, γι' αυτό ρώτησα και χθες τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν σας τα μάθαν στο Χάρβαρντ, όπου υποτίθεται σπουδάσατε. Τι σπουδάζατε εκεί? Είναι βασικά ζητήματα στοιχειώδη της πολιτικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, μιλάμε τώρα για την πράσινη μετάβαση και τα πράσινα άλογα γενικά, αλλά εδώ έχει επιπτώσει συγκεκριμένα στην ελληνική οικονομία, στον ελληνικό λαό. Ναι. Και το ζήτημα της απαξίωσης του λιγνίτη και της χρησιμοποίησης του αμερικάνικου LNG, που είναι πιο ακριβό από το ρώσικο φυσικό αέριο, που λόγω του εμπάρκο, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, επιβάλαμε και η Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκτιναχτούν οι τιμές. Και το μείγμα το ενεργειακό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδήγησε σε εκτείναξη του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά, που μετακυλίστηκε βεβαίως αυτό, αλλά και για την οικονομία συνολικότερα. Μετακυλίστηκε αυτό στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκτείναξε το κόστος παραγωγής για τον αγρότη. Είναι η αύξηση της τιμής των λιπασμάτων λόγω αυτών των γεγονότων, που επίσης συμπαρασύρει την αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το κρέας, το γάλα κλπ. Και αυτό μετακυλείται φυσικά και στην τιμή των εμπορευμάτων που πουλούνται στα ράφια. Έχετε απαριθμίσει μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία θα έπρεπε κανονικά να συζητάμε. Συζητάμε για ένα-δύο από αυτά και με όρους πια διαφορετικούς σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πια έχει μπει πολύ στη ζωή των πολιτικών αρχηγών και όλων μας και τα social media. Έχουμε δει, για παράδειγμα, τον κύριο Κασελάκη, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, να κονταροχτεί με τον κύριο Μητσοτάκη για την ακρίβεια μέσω του TikTok. Είδαμε και εσάς να κάνετε μια παρουσία μέσω TikTok. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθανθήκατε με αυτή τη νέα, έτσι, πώς να το πω, τρόπο επικοινωνίας, με τον τρόπο αυτό επικοινωνίας. Αν ήταν δική σας ιδέα ή αν σας το εισηγήθηκαν οι συνεργάτες σας και είπατε να το κάνετε? Πάνω σας πήγαινε η αλήθεια, γιατί το σχολιάσαμε θετικά το πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Εμείς και στις εκλογές προηγούμενες και τώρα έχουμε λογαριασμό του ΚΚΕ στο TikTok. Έχει λογαριασμό η ΚΝΕ στο TikTok. Και εκεί όχι ο καθένας προσωπικά. Εγώ στο TikTok ανεβαίναν πάντα και πέρσι και φέτος όλες οι παρεμβάσεις που έκανα, οι συναντήσεις κλπ. Όλα αυτά ανεβαίναν στο TikTok. Το να μιλήσω εγώ άμεσα δεν το είχα κάνει, όπως δεν το χρησιμοποιούμε με υπερβολή αυτό το μέτρο επικοινωνίας. Εμείς θεωρούμε είναι αποτελεσματικό εμείς αυτό το μέτρο. Ότι είναι ένα χρήσιμο, μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία όταν λες σωστά πράγματα και όταν δεν. Αυτό γίνεται με υπερβολή, ξέρετε. Και όχι για προσωπικά ζητήματα. Δηλαδή, δεν θα δούμε να βγάζετε κανένα παπούτσι και εσείς καμιά μπλούζα. Πώς χαϊδεύω τη γυναίκα μου, πώς κοιτάω την κόρη μου ή δεν ξέρω τι, ας πούμε. Δεν θα λανσάρετε κι εσείς κανένα παπούτσι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ μίλησα και ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο στη νεολαία, ιδιαίτερα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, που ανέδειξαν και μπράβο τους στην πανσπουδαστική για τρίτη συνεχή χρονιά πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα των εφορευτικών επιτροπών και όχι με βάση τα μαγειρέματα του Μαξίμου και της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ, που το κάνει κάθε χρόνο αυτό. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα και αυτό το γνωστό, τη γνωστή ατάκα αυτή. Ήταν, ξέρετε, ότι από ένα σύριαλ. Του Γιάννη Μπέζου. Ο οποίος διαβάζει και λέει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι έγινε, λέει, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Πάντως, και ήρθε η ιδέα αυτή. Ότι 40% λέει ΔΑΠ, γιατί διάβαζε σε κανένα δύο εφημερίδες της κυβερνητικής παράταξης ότι έλεγε 40% και η ΔΑΠ. Που τέτοια ποσοστά η ΔΑΠ είχε. Θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα γραμματέα, αν κρυθεί αυτό αναγκαίο και για άλλα πολιτικά ζητήματα, ας πούμε. Φυσικά, πάντα το χρησιμοποιούμε, όχι το TikTok, όλα. Όλα.
τα μέσα κοινωνικής. Στην ΑΤΑΚΑ δεν νομίζω ότι σας φτάνει κάτι. Αλλά όχι ατομικά, σας ξαναλέω. Ναι, δεν κατανοητό. Έχω λογαριασμό ούτε πρόκειται να κάνω, όπως και τα άλλα στελέχη. Λέω ότι στην ΑΤΑΚΑ δεν νομίζω ότι έχετε ανταγωνισμό, γιατί ό,τι λέτε και μένει και έχει και ουσία. Έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα όμως να. Εγώ νομίζω ότι μένει γιατί έχει ακριβώς ουσία. Ακριβώς, το πιστεύω και εγώ αυτό. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα. Μισθοί και συντάξεις, κύριε Γραμματέα. Βγάζουμε και μικρός εν μεσαίες επιχειρήσεις, βγάζουμε ανθρώπους του μεροκάματο και τι λένε. Ρε παιδιά, λέει, καλές και οι αυξήσεις, αλλά τις δίνουμε εμείς τις αυξήσεις. Δεν τις δίνει το κράτος. Και το ερώτημα είναι, αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση, η επιχείρηση που βομβαρδίζεται από φόρους, από εισφορές, όλα αυτά, έχει το περιθώριο να κάνει αυξήσεις στους εργαζόμενους προκειμένου να αντέξουν την ακρίβεια ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν? Μα προφανώς οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν έχουν τέτοια περιθώρια, οι μικρές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να βάλουν περισσότερες λουκέτο και ήδη έχουν βάλει πάρα πολλές λουκέτο. Ιδιαίτερα με βάση αυτόν τον απαράδεκτο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τελευταία, που χειροτέρεψε την κατάσταση, ενώ το φορολογικό νομοσχέδιο. Και χωρίς να ελαφρύνει καθόλου τους μικροεπιχειρηματίες, οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται κιόλα. Όλα αυτά που σας έλεγα πριν με την επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέγεται στην οικονομία, δηλαδή το χρήμα που δίνει, το ζεστό χρήμα, το δίνει σε πάρα πολύ μεγάλους ομίλους, σε επιχειρήσεις μεγάλες. Και όχι βέβαια στον αυτοαπασχολούμενο, σε αυτόν που έχει λίγους υπαλλήλους και εργαζόμενους. Αυτός το συμφέρον που έχει είναι να παλέψει μαζί με τους μισθωτούς, με τους εργαζόμενους, με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα σε μια κοινωνική συμμαχία ενάντια σε όλα αυτά που τον εμποδίζουν. Γιατί και το θέμα που συζητούσαμε πριν, ακρίβεια, πληθωρισμός κλπ, έχει να κάνει σε σημαντικό στοιχείο με αυτό που λέμε με το τρίπτυχο τιμές αυξημένες, μισθοί χαμηλοί, συντάξεις χαμηλές και φόροι υπέρογγοι. Γιατί όταν πληρώνει ο ελληνικός λαός και ανάμεσά τους αυτούς οι μικροεπιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, το 95% των φόρων, των κρατικών εσόδων που έρχονται από φόρους στο ελληνικό κράτος και μόνο το 5% είναι στους υπόλοιπους, όταν έχουν φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, εφοπλιστές, βιομήχανοι κλπ. Και όταν έχουν τζάπα πετρέλαιο, τζάπα καύσιμα, ενώ ο αγρότης πληρώνει και αυτό μετακυλίεται, γίνεται κόστος παραγωγής τεράστιο που δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του, όχι να παράξει, να καλλιεργήσει και την επόμενη χρονιά ή να ζήσει τα ζωντανά του κτηνοτρόφος. Λοιπόν, μιλάμε για ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων που πλήττει αυτό που ονομάζουμε λαϊκό εισόδημα. Πάντως, Γραμματέα, επειδή ακούμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης προς τα αριστερά σας, τα μικρότερα, να κάνουν και εκείνα προτάσεις, έτσι πώς να το πω, επιθετικές εισαγωγικά για την ακρίβεια, εγώ θέλω να μας πείτε και για τον κόσμο τώρα που μας παρακολουθεί, γιατί κάποιος να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εκλογές και να μην ψηφίσει, για παράδειγμα, τον κύριο Κασελάκη που λέει ότι πρεσβεύω τη σύγχρονη πατριωτική αριστερά, ή γιατί να μην ψηφίσει τη Νέα Αριστερά που και εκείνη ομνίων στο όνομα επίσης της αριστεράς. Γιατί η πατριωτική αριστερά του κυρίου Κασελάκη. Η σύγχρονη πατριωτική, όπως τη λέει. Η σύγχρονη πατριωτική αριστερά του κυρίου Κασελάκη θεωρεί ιερή αμυντική συμμαχία το ΝΑΤΟ, κάτι που δεν το είχε ποτέ η αριστερά ή αυτός που πρέσβευε ότι είναι αριστερός ή προοδευτικός άνθρωπος, και αυτό σημαίνει και πρακτικά για τα ζητήματα που συζητάμε και για το λαϊκό εισόδημα, ότι για παράδειγμα συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιχείρηση Ασπίδες τώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, ξοδεύουμε για τη φρεγάτα Ίδρα 500.000 ευρώ τη μέρα, που σημαίνει περίπου το δίμηνο που είναι εκεί κάτω, πολύ μακριά από τα σύνορα της χώρας, και όχι για να προστατεύει τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όπως ορκίστηκαν οι αξιωματικοί που βρίσκονται εκεί κάτω και με κίνδυνο της ζωής τους. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια. Και ξέρετε, 45 εκατομμύρια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να προσλάβουν, για παράδειγμα, κάποιους γιατρούς και νοσηλευτές. Άρα εσείς τι λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα μόνο στα λόγια? Να προσλάβει κάποιους δασκάλους, να φτιάξει κανένα σχολείο, να δώσει κάποια ανάσα. Γιατί λέει ο κύριος Μητσοτάκης και οι άλλοι, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, αλλά να που βρίσκονται τα λεφτά, που βρίσκονται τα χρήματα και πώς αξιοποιούνται, σε ποια κατεύθυνση. Τώρα. Άρα λοιπόν η πολιτική που έχουν αυτά τα κόμματα στην ουσία βρίσκεται σε μια ενιαία στρατηγική που
βάζει όρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή για την οποία συζητάμε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν μιλάνε για αυτό που κάνουν οι λαοί και για αυτό που θέλουν οι λαοί, οι οποίοι αμφισβητούν αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την έχουν γνωρίσει στο πετσί τους. Εσείς ξέρω ότι δεν κρύβεστε, απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα. Το Στέφανο Κασελάκη πώς θα το χαρακτηρίζατε ως πολιτικό, και αν μπορείτε να προβλέψετε ότι κάποια στιγμή θα τον έχουμε και πρωθυπουργό? Νομίζω ότι ο Κασελάκης είναι η φυσιολογική πορεία και εξέλιξη ενός εκφυλισμένου ΣΥΡΙΖΑ, εκφυλισμένου ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, που απλώς ήταν το κερασάκι στην τούρτα μετά τον καταποντισμό που έπαθε στις τελευταίες εκλογές και την έτσι γρήγορη αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα, που εκλέχτηκε με συγκεκριμένους τρόπους, με διαδικασίες ολίγων lifestyle, ολίγων αμερικανιάς, και βέβαια στοιχεία της πολιτικής του πρακτικής είναι από αντιδραστικές ψευτοπατριωτικές, όπως αυτά που έλεγα πριν, μέχρι δήθεν αξιοποίηση κάποιων αριστερών θεμάτων, οραμάτων, αξιωμάτων, τα οποία είχε η αριστερά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί αυτό το κόμμα. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα και ξέρετε, είμαι πεισμένος και αυτό ακολουθούμε πάντα. Δεν υποτιμάμε τους αντιπάλους. Δεν υποτιμάμε τους αντιπάλους. Όσο και αν κάνουμε κριτική, όσο και αν θεωρούμε ότι τελικά ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν προοδευτικοί, που αισθάνονται αριστεροί, όπως και αν αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας, θα καταλάβουν αρκετά νωρίς, ώστε να μην είναι πια αργά, για το τι είναι το φαινόμενο Κασελάκης και για το τι είναι αυτό το κόμμα σήμερα, έτσι όπως συνεχώς μεταλλάσσεται τα τελευταία χρόνια κυρίως, αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα εγώ, γιατί εμείς προειδοποιούσαμε από την αρχή. Πάμε να κλείσουμε με ένα σχόλιο όσο για τα εθνικά ζητήματα, κύριε Γραμματέα. Να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τη Βόρεια Μακεδονία. Η νέα πρόεδρος επιμένει να επιμένουν στον όρο Μακεδονία. Εμείς εδώ λέμε ότι δεν έχουμε κυρώσει τα μνημόνια για να έχουμε μπροστά μας κάποια όπλα, τέλος πάντων, και για να μην δώσουμε κι άλλο πάτημα. Είχαμε και μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη προσφάτως με τον Τούρκο πρόεδρο. Σε τι δρόμο βρισκόμαστε κατά τη γνώμη σας? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά όλες αυτές είναι σύμμαχες χώρες, ξέρετε. Θεωρητικά. Και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, και η Βόρεια Μακεδονία την έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με την ψήφο της και τα άλλα κόμματα ψηφίζοντας συνθήκη των Πρεσπών στο ΝΑΤΟ. Όλοι είναι, και η Αλβανία βλέπει προς το ΝΑΤΟ. Επίσης, ανησυχείτε εσείς για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή? Αυτή είναι η σύμμαχη της Ελλάδας. Και βεβαίως εγώ θα πω το εξής, ότι είχαμε πει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έγινε για να λυθούν υπαρκτά διμερεί ζητήματα που δημιουργούν αλυτρωτισμούς, εθνικισμούς, δημιουργούν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και λοιπά, με τη γείτονα χώρα, με τη Βόρεια Μακεδονία. Έγιναν μόνο και μόνο για να μπει εσπευσμένα, με τον τρόπο που έγινε και εκείνη η διαδικασία τότε, στο ΝΑΤΟ. Και όπου χώρα μπαίνει στο ΝΑΤΟ, όπου το ΝΑΤΟ δηλαδή διευρύνεται, όπως είναι εδώ στα Δυτικά Βαλκάνια, σημαίνει μόνο αποσταθεροποίηση. Γιατί το ΝΑΤΟ αξιοποιεί και υπαρκτά κάποια και ανύπαρκτα ζητήματα για να χωρίσει τους λαούς. Μάλιστα. Και να κάνει αυτό που είναι η λογική του, η πολιτική του, και δηλαδή το διέρη και βασίλευε. Αυτό είναι. Έχουν μείνει ελάχιστα δευτερόλεπτα, και η αλήθεια είναι ότι όταν σας είδα να βρίσκεσαι στην Αμερική, στη Μέκα του πολιτισμού, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και του πολιτισμού, τη Μέκα. Τη Μέκα του καπιταλισμού. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Και όχι και του πολιτισμού. Όχι, όχι, του καπιταλισμού. Να μου έλεγε στην Ελλάδα. Όχι, όχι, του καπιταλισμού. Θέλω να μου πείτε αν τι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση εκεί. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε. Όχι, μου έκανε εντύπωση ότι οι διεργασίες που γίνονται, οι αγωνιστικές μέσα στον Αμερικάνικο λαό. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, οι φοιτητές για παράδειγμα, γιατί εδώ μας λέγανε ότι θα φέρουμε το Κολούμπια, δεν κάνουν εκεί καταλήψεις, δεν κάνουν οτιδήποτε, έλεγε η κυρία Κεραμέως, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, το θυμάστε. Λοιπόν, εδώ θα έρθει το Κολούμπια, θα κάνουμε δυτικά πανεπιστήμια, παρατήματα θα γίνουν, και πήγαμε εκεί και είδαμε και καταλήψεις σε 46 την περίοδο εκείνη, τώρα είναι περισσότερα, για ένα θέμα
που είναι οι Παλαιστίνοι. Αγωνιστικές κινητοποίησεις και στην Αμερική δηλαδή. Και που βέβαια και κάναν κριτική και στην κυβέρνηση Biden και στα πανεπιστήμια τους που δίνει τεχνογνωσία και άλλα και έρευνα στο καθεστώς Νετανιάχου. Θέλουμε όπως επίσης είδαμε και τους εργαζόμενους στην Amazon. Αυτό το προβάλαμε. Είναι πολύ σημαντικό στο εργατικό κίνημα των ΗΠΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά που σας φιλοξενήσαμε εδώ. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα, όχι μετά από ένα χρόνο. Και καλά αποτελέσματα στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Που δυνατό, δεν υπάρχει άλλη λύση σήμερα. Και να πάει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Ψηφίζουμε ήδη επιστολικά, γραμματέα. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Ψηφίζουμε ήδη. Αρκετή.